Το βιβλίο είναι για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, ουσιαστικά για το πώς ενσωματώνεται στην συλλογική μνήμη ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός που ήταν ο ελληνικός εμφύλιος. Δεν υπάρχει λοιπόν μία αμφίγηση, υπάρχουν διαφορετικές αφηγήσεις, όπως υπάρχουν και διαφορετικές μνήμες. Αυτό εξηγεί γιατί ακόμα και στις μέρες μας η ιστορία συνεχώς είναι παρούσα και μάλιστα όχι ως μία ενωτική μνήμη αλλά ως διαφορετικές μνήμες οι οποίες πυροδοτούν πολύ έντονες πολιτικές πια συγκρούσεις. Θα σας πούν και οι άλλοι εισηγητές, κυρίως ο Νίκος ο Μαρατζίδης, για τον πόλεμο των ιστορικών και για τις διαμάχες που πυροδότησε η δημιουργία του Δικτύου για την Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων που συμπληρώνει φέτος 12 χρόνια παρουσίας, έχοντας κάνει μια πραγματική τομή στην μελέτη των ιστορικών φαινομένων. Απλώς θα ήθελα να πω ότι αυτές οι διαμάχες για την ιστορία, που στην ελληνική περίπτωση δεν είναι μόνο για τον εμφύλιο, αλλά γνωρίζετε ότι είναι και για την Επανάσταση του 1821, δεν είναι μια ελληνική ιδιομορφία. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Τον Μάιο του 2007, για να πω ένα πρόσφατο παράδειγμα, η δημόσια ζωή της Βουλγαρίας αναστατώθηκε με αφορμή ένα γεγονός που είχε συμβεί το 1876. Αυτό που στην βουλγαρική ιστορία έχει χαρακτηριστεί ως η σφαγή του Μπατάκ. Κάποιοι νέοι ιστορικοί προσπάθησαν να δουν αυτό το γεγονός με μία κριτική ματιά απομυθοποιώντας το, λέγοντας για παράδειγμα ότι δεν ήταν 15.000 οι νεκροί όπως λέει η μυθολογία αλλά μόνο 1.000, και προκλήθηκε ένα τεράστιο δημόσιο σκάνδαλο στη Βουλγαρία. Η Ακαδημία Επιστημών, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Παιδείας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατήγγειλαν τον κίνδυνο που προέρχεται από τους αναθεωρητές ιστορικούς οι οποίοι τόλμησαν να αγγίξουν τα ιερά και τα όσια της ιστορίας. Και δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, όποιος τολμάει ακόμα και σήμερα να μιλήσει με κριτικό τρόπο για τον εθνικό μύθο ότι το ρουμανικό έθνος ήταν το μοναδικό που δεν υποδουλώθηκε από τους Οθωμανούς, θεωρείται ως εθνικός μειοδότης. Φαίνεται λοιπόν ότι σε αυτή την γωνιά του πλανήτη που ζούμε, στα Βαλκάνια, ισχύει αυτό που είχε πει στις αρχές του αιώνα ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ότι τα Βαλκάνια παράγουν πολύ περισσότερη ιστορία από αυτή που μπορούν να καταναλώσουν. Είναι άμεσα στη συνειδήση των περισσότερων από εμάς συνδεδεμένη η δεκαετία του 40 με τον εμφύλιο πόλεμο, με μία διαίρεση η οποία δημιούργησε ένα βαθύ τραύμα που έφτασε μέχρι τη μεταπολίτευση και θα έλεγα στο μεγαλύτερο μέρος της μεταπολίτευσης, τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 90, εν πάση περιπτώσει, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο αποτυπωνόταν στην καθημερινή πολιτική πραγματικότητα. Άρα αυτή η πολυσυζητημένη περίοδος είναι προφανές ότι σχετίζεται καταρχήν με το γεγονός, ερμηνεύεται από το γεγονός, ότι είναι ένα πράγμα που αφορά την καθημερινότητά μας ή τουλάχιστον τις καθημερινές πολιτικές μας και κοινωνικές μας εμπειρίες. Αυτό είναι το ένα αναμφίβολο στοιχείο που εξηγεί γιατί μας ενδιαφέρει και έχουμε γράψει τόσο πολύ για τη δεκαετία του 40.
Το δεύτερο είναι ότι αυτή η διαίρεση, σε αντίθεση με άλλες διαιρέσεις της ιστορίας, ας πούμε ο εθνικός διχασμός, για να πάω στην αμέσως προηγούμενη, αντανακλάται στη μεταπολίτευση με πολύ συγκεκριμένες πολιτικές διαιρέσεις, απτές και κατανοητές σε εμάς. Η διαίρεση στον άξονα δεξιά-αριστερά. Μια δεξιά, ας το πούμε σχηματικά, νικήτρια του εμφυλίου πολέμου, μια αριστερά ετημένη και ένα κέντρο που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο, ένα τμήμα τους στους ιτημένους, ένα τμήμα τους στους νικητές, εξαρτάται για το πότε μιλάμε και τους ποιους ανθρώπους μιλάμε, και αυτό αποτελεί μέρος της πολιτικής πραγματικότητας σύγχρονης. Άρα αυτό που αποκτά σημασία σε σχέση με τη δεκαετία του 40 και σχέση με τον εμφύλιο πόλεμο σχετίζεται άμεσα όχι μόνο με το ότι το τραύμα υπήρξε βαθύ και ο εθνικός διχασμός υπήρξε ένα βαθύ τραύμα, αλλά με το γεγονός ότι στις μέρες μας, ως τις μέρες μας, η διαίρεσή του είχε απτά πολιτικά αποτελέσματα. Είχε πολύ συγκεκριμένες πολιτικές παρατάξεις, οι οποίες ακόμη και αν δεν το διεκδικούσαν ανοιχτά πολλές φορές, μερικές από αυτές, αποτελούσαν την κληρονομιά αυτής της διαίρεσης. Άρα, εκ των πραγμάτων, η συζήτηση ήταν σε σχέση όχι μόνο με το παρελθόν, αλλά σε σχέση με το σήμερα. Άρα το παρελθόν περισσότερο από άλλες περιόδους της ελληνικής ιστορίας σε ό,τι έχει να κάνει με τον εμφύλιο πόλεμο ή τη δεκαετία του 40 σχετίζεται άμεσα με πολιτικές πραγματικότητες που ζήσαμε στη μεταπολίτευση όλοι και που ακόμη και η δικιά μου γενιά που δεν έχει καμία εμπειρία εμφυλίου πολέμου και έχει ελάχιστη εμπειρία ακόμη και της δικτατορίας εντούτοις είχε πολύ καλά εμπεδωμένη μέσα της τη σχέση ανάμεσα στην πραγματικότητα τη σημερινή και στο τι σηματοδοτούσε σε σχέση με τη δεκαετία του 40. Τι ακριβώς δηλαδή σημαίνουν οι παρατάξεις. Προφανώς δεν φτάνουν αυτά για να καταλάβουμε τη σημασία της δεκαετίας του 40 στη ζωή μας και κυρίως στο χώρο της έκδοσης, της ερευνητικής, όπως αποτυπώνεται και σε αυτόν τον τόμο. Για να εμπλουτίσουμε και να είμαστε απολύτως πιο δίκαιοι, αν θέλετε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι για τη δεκαετία του 40 και για τη μελέτη αυτής της δεκαετίας, πέρα από την πολιτική της σημασία, συντρέχουν επιστημονικοί λόγοι. Καταρχήν υπάρχει ένα άνοιγμα αρχείων που αρχίζει από τη δεκαετία του 80, θα έλεγε κανείς, ό,τι αφορά την Ελλάδα, αλλά κάπως νωρίτερα στο εξωτερικό, στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα προσθεθεί μετά τη δεκαετία του 90 για μένα ένας χώρος που ακόμη έχει να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, ο χώρος Ανατολικής Ευρώπης, και που ήδη έχει προσφέρει πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικό πλούτο αρχαιακού υλικού. Θα έχουμε μία γενιά ιστορικών και κοινωνικών επιστημόνων η οποία θα ερευνήσει τον εμφύλιο υποκαθεστώς δημοκρατίας, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, παρατεταμένη σταθερής δημοκρατίας, φιλελεύθερης δημοκρατίας, άρα τα εμπόδια στην μελέτη της ιστορίας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πολιτικό περιβάλλον, πάβουν να υφίστανται στην περίοδο της μεταπολίτευσης, τουλάχιστον μετά τα πρώτα χρόνια, μπορεί να πει κανείς, όταν έχουμε την αίσθηση ότι τα πράγματα σταθεροποιούνται και ο φόβος μιας νέας δικτατορίας ή μιας νέας αναστάτωσης φεύγει, κάπου στις αρχές δεκαετίας του 80 ενδεχομένως, εγώ θα το τοποθετούσα αυτό, τότε πια αρχίζει να αναπτύσσει το όλο ένα και περισσότερο η έρευνα. Και βέβαια οι νέοι ερευνητές οι οποίοι έλκονται κατά κάποιο τρόπο από αυτή την περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της χώρας. Άρα όλα αυτά μαζί, τραύμα, η σημασία της διαίρεσης στην πολιτική ζωή, την άμεση και η αυθονία του υλικού, η ζωντανή, αυτοί δηλαδή που συμμετείχαν στα γεγονότα και που παραμένουν έτοιμοι να δώσουν τη μαρτυρία τους, όλα αυτά μαζί με μια νέα γενιά επιστημόνων η οποία ουσιαστικά εμφανίζεται αμέσως μετά τη μεταπολίτευση και μέχρι την δεκαετία του 90 αλλά και μέχρι σήμερα ουσιαστικά θα δημιουργήσει μια νέα ακόμη γενιά, οπότε έχουμε κύματα γενιών, αν μπορώ να το πω έτσι. Όλα αυτά αποτελούν ερμηνείες γιατί αυτή η περίοδος της ελληνικής ιστορίας είναι μια καλοδουλεμένη περίοδος, αν μου επιτρέπετε να πω αυτή τη λέξη, μια περίοδος στην οποία έχουμε πάρα πολλές γνώσεις. Συνήθως γκρινιάζουμε για το πόσο πολύ αγνοούμε το παρελθόν. Αυτό ισχύει για άλλες περιόδους ελληνικής ιστορίας. Δεν θα υποστήριζα το ίδιο για τη δεκαετία του 40. Θα μπορούσα να πω ότι για τη δεκαετία του 40
τουλάχιστον σε επιστημονικό επίπεδο, έχουμε αυτό που θα ονομάζαμε υπερμνησία. Δηλαδή, έχουμε πολύ περισσότερες γνώσεις από όσο θα δικαιολογούσε να έχουμε σε σχέση με το βαθμό της άγνοιάς μας για άλλες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και μάλιστα τις πρόσφατες. Δεν θέλω να πάω στο 19ο αιώνα, στις αρχές του 19ου αιώνα. Θα μπορούσα να μιλήσω για λίγα χρόνια πριν για τον εθνικό διχασμό ή τους Βαλκανικούς πολέμους. Δεν έχουμε το ίδιο μέγεθος της γνώσης και της έρευνας, παρότι η περίοδοι είναι κοντά και πολλά εμπόδια και εδώ στην έρευνα εκλείπουν, δεν υφίστανται. Τώρα, στο ζουμί της ιστορίας, τουλάχιστον της δικής μου παρουσίας σήμερα, είναι ότι προφανώς το βιβλίο αυτό δεν εγγράφεται απλώς γενικά σε μία βιβλιοπαραγωγή για τη δεκαετία του 40, εγγράφεται, όπως υπόθηκε από τον Πέτρο πριν, σε μία, ας το πούμε έτσι, σε μία σχολή, πολύ βαριά έκφραση, σε ένα ρεύμα, σε ένα κύμα ερευνών που συνοπτικά πήρε το όνομα Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων και που παρήγαγε σε μεγάλο βαθμό, όχι τόσο το δίκτυο στο σύνολό του, αυτό δεν είναι αλήθεια, όσο μερικοί άνθρωποι σε αυτό το χώρο, ένας από αυτούς υπήρξα και εγώ, παραμένω θα έλεγα, δημιούργησαν πολύ έντονες, αμφιλεγόμενες αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις βαθιές γύρω από τα μεγάλα θέματα. Πρέπει να σας πω κάτι που το έχω γράψει και στο βιβλίο, δεν είναι βέβαια γνωστό, ότι ο νονός του δικτύου είμαι εγώ. Ο τίτλος είναι κάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανος να το λέω. Ο τίτλος «Δίκτυο για τη μελέτη των εμφυλίων πολέμων» προέκυψε μέσα σε μία στιγμή, έτσι ανεκδοτολογικά το λέω, όταν με πήρε τηλέφωνο ο Γιάννης ο Στεφανίδης, που δεν είναι εδώ ανάμεσά μας, για να μου ανακοινώσει ότι αυτό το σχήμα το οποίο είχαμε φτιάξει το 1999 θα χρηματοδοτούταν από το ΕΛΙΑ και το Υπουργείο Πολιτισμού για να κάνει ένα συνέδριο. Του είπα πολύ ωραία, Γιάννη, θαυμάσια ιδέα, θα κάνουμε το συνέδριο στο Τσοτήλι, πώς λέγεστε, μου λέει. Και εγώ δεν είχα ιδέα πώς λεγόμασταν, γιατί απλώς δεν λεγόμασταν, ήταν ο Γιώργος ο Αντωνίου, ο Στάθης ο Καλύβας και εγώ. Άρα δεν μπορείς βέβαια να λέγεσαι Γιώργος Αντωνίου, Στάθης Καλύβας και Νίκος Μαρατζίδης στο σχήμα, έπρεπε να δώσω έναν τίτλο. Είπα, λεγόμαστε Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων. Τώρα, γιατί το είπα δίκτυο, είναι μια μεγάλη ιστορία που δεν είναι ανάγκη να σας την πω τώρα. Εκείνη την ώρα αυτό μου ήρθε, εν πάση περιπτώσει. Από το γεγονός ότι κράτησε τόσα χρόνια, μάλλον ήταν επιτυχημένος ο τίτλος. Το δίκτυο υπήρξε η συνισταμένη πολλών ερευνητικών προσπαθειών που δεν είμαι, κακώς θεωρείται, δεν είμαι εγώ ή ο Στάθης ο Καλύβας ή κάποιοι άλλοι οι εκπρόσωποί τους. Υπήρξαν πάρα πολλές δουλειές και πάρα πολλές διαφορετικές ερευνητικές προτάσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν εκείνα τα χρόνια μέσα στο δίκτυο και πάρα πολλοί νέοι εκείνη την εποχή και κάποιοι από αυτούς και σήμερα επιστήμονες οι οποίοι μέσα από το δίκτυο, μέσα από την ερευνητική ατζέντα του δικτύου βρήκαν έναν, ας το πούμε έτσι, πρόσφορο χώρο, ένα γόνιμο χώρο για να αναπτύξουν κυρίως ένα στοιχείο, την επαφή με άλλους ερευνητές που σε μεγάλο βαθμό έλειπε από την επιστημονική κοινότητα τότε. Τουλάχιστον τότε, δεν νομίζω ότι λείπει σήμερα, αλλά τότε θα έλεγα, κουβαλώντας ακόμη τις παλιές παραδόσεις της ιεραρχημένης σχέσης ανάμεσα στους καθηγητές, ας το πούμε έτσι, και τους φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες, και ταυτόχρονα ένα είδος αγοραφοβία των νεότερων υποψηφίων διδακτόρων, μεταπτυχιακών φοιτητών να βγούνε στην αγορά την επιστημονική, δημιουργούσε μία απομόνωση. Ο υποψήφιος διδάκτορας ιδιαίτερα ήταν ένας απομονωμένος άνθρωπος. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε και το γεγονός ότι ακόμη στη δεκαετία του 90, ας πούμε, τα σύγχρονα μέσα, οι τεχνολογίες, το ίντερνετ, Facebook κτλ. Δεν υπήρχαν, πράγμα που δημιουργούσε εκ των πραγμάτων μεγάλες δυσκολίες επικοινωνίας. Λοιπόν, το δίκτυο αναπτύχθηκε πάνω σε αυτές τις ανάγκες ανθρώπων να μοιραστούν μεταξύ τους κοινές ερευνητικές αναζητήσεις. Οι κοινές ερευνητικές αναζητήσεις δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι μέσα στο χώρο του δικτύου ταυτίστηκαν οι ατζέντες, ταυτίστηκαν οι προσεγγίσεις, ταυτίστηκαν οι προβληματικές. Στη συζήτηση όμως,
για λόγους που έχουν ίσως να κάνουν με την πληθωρική προσωπικότητα κάποιων ανθρώπων ή τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε σε επικοινωνιακό επίπεδο τα πράγματα, το δίκτυο ταυτίστηκε ως προβληματική με την προβληματική και με την ερευνητική ατζέντα που κυρίως έμεινε γνωστή ως η ατζέντα Καλύβα Μαρατζίδη. Δεν είναι πολύ ευχάριστο να μιλάς έτσι για τον εαυτό σου και μοιάζει ίσως αλαζονικό, αλλά από την άλλη σε μία συζήτηση για ένα βιβλίο που αφορούσε τα 10 χρόνια του δικτύου, ας μιλάμε όπως τουλάχιστον εγώ νομίζω ότι αποτυπώνονται τα πράγματα. Ποια ήταν τώρα αυτή η ερευνητική ατζέντα? Αυτή η ερευνητική ατζέντα θεωρητικά είχε μία ημερομηνία γέννησης. Ήταν ένα κείμενο στα Νέα το 2004, το οποίο από κοινού έγραψα με το Στάθη τον Καλύβα. Ο τίτλος λεγόταν 10 σημεία για τον εμφύλιο πόλεμο, για δεκαετία του 40, με συγχωρείτε. Και σε αυτά τα 10 σημεία αποτύπωνε την προβληματική που ο Στάθης και εγώ θέλαμε να εισάγουμε ή θεωρούσαμε ότι έχει ήδη εισηχθεί μέσα στη συζήτηση για τη δεκαετία του 40. Δεν πρόκειται εδώ να παρουσιάσω όλη αυτή την προβληματική. Αν θα σας τρέλαινα, ενδεχομένως αν έχουμε μια δυνατότητα ερωτήσεων θα μπορούμε σε κάποια πράγματα να επεκταθούμε. Είναι απολύτως βέβαιο όμως ότι μερικά κρίσιμα σημεία ξαναμπήκανε μέσα από τη δική μας, έστω και αν ακούγεται πολύ εγωκεντρικό και πώς θα το έλεγα, χωρίς καμία έλλειψη μετριοφροσύνης, από την πλευρά μας ξανά στο τραπέζι της συζήτησης για δεκαετία του 40. Κεντρικό θέμα αναμφίβολα σε αυτό το καυγά υπήρξε η επανοριοθέτηση του εμφυλίου πολέμου. Σε αυτό το θέμα παραμένουμε σταθεροί σε αυτή τη συζήτηση. Ανήκω σε αυτούς που εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι αν θέλουμε να αντιληφθούμε τον εμφύλιο πόλεμο θα πρέπει να βάλουμε μια χρονολογία και η χρονολογία αυτή είναι μέσα στα χρόνια της κατοχής. Το σχήμα, το παλιό, αντίσταση 41-44, λευκή τρομοκρατία 45-46, εμφύλιος πόλεμος 46-49, είναι ένα σχήμα που δεν κατανοεί και δεν ερμηνεύει απολύτως τίποτα. Είναι προϊόν της μεταπολιτευτικής κυρίαρχης ιδεολογίας κεντροαριστεράς με την ευρεία έννοια, στην οποία δεν απαντά στα γεγονότα και στις πραγματικότητες που διαμορφώθηκαν της εμφύλιας σύρρηξης ήδη μέσα από τα χρόνια της κατοχής. Αυτό είναι το ένα στοιχείο της συζήτησης που επανήλθε. Το δεύτερο συζήτηση είναι το εύρος του δοσυλλογισμού. Εδώ οι δουλειές και του Στάθη και οι δικές μου σε ό,τι αφορά την κοινωνιολογία του δοσυλλογισμού και τα πολιτικά αλλά και ευρύτερα χαρακτηριστικά του, νομίζω ότι ξανανοίξανε την κουβέντα σε μεγάλο βαθμό, συνέβαλαν στο να μιλήσουμε πολύ πιο ανοιχτά για αυτό το θέμα, ένα θέμα ταμπού στην ελληνική κοινωνία, ένα θέμα που δεν μας άρεσε να μιλάμε για τον ίδιο τρόπο και με τις ίδιες αναλογίες που στη Γαλλία δεν άρεσε να μιλάνε για το πετέν και τον πετενισμό ως ιδεολογία του γαλλικού κοινωνικού σώματος στην περίοδο του πολέμου και της κατοχής στη Γαλλία. Για τον ίδιο λοιπόν λόγο ή περίπου για τον ίδιο λόγο, το λέω πολύ σχηματικά για να κερδίσω χρόνο, το εύρος του δοσυλλογισμού και ιδιαίτερα του ένοπλου δοσυλλογισμού ήταν ένα θέμα ταμπού. Πάρα πολλοί άνθρωποι έκτοτε και όχι μόνο εξαιτίας των δουλειών, ούτε καν θα έλεγα εξαιτίας των δουλειών, έχουν γράψει και έχουν συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση και πραγματικά σε αυτό το πράγμα νομίζω ότι στη δεκαετία του 2000 είχαμε εξαιρετικές δουλειές. Θέλω πάντα να θυμάμαι το συνέδριο της Αμοθράκης για το δοσυλλογισμό που οργάνωσε το δίκτυο, αν θυμάμαι καλά ήταν το 2006 ή 2005. Τέσσερα, περνάνε τα χρόνια. Λοιπόν, το συνέδριο εκείνο ήταν αναμφίβολα ένα συνέδριο σταθμός, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τις δουλειές και τις οπτικές γύρω από το θέμα. Ένα τρίτο μεγάλο ζήτημα αφορούσε αυτό που ο Στάθης, ο Καλύβας, έβαλε κεντρικά, το θέμα της βίας. Το θέμα της βίας ως μία ανεξάρτητη διάσταση, ανεξάρτητη από ιδεολογίες, ανεξάρτητη από στρατηγικές ή πολιτικές ατζέντες. Ο Στάθης ο Καλύβας ενέταξε αυτή τη δουλειά, για όσους ξέρουν το βιβλίο του, ξέρουν ότι η ελληνική περίπτωση είναι μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι
Μιλάω για το αγγλικό βιβλίο του το «Η λογική της φίλιας βίας». Το ελληνικό κομμάτι σε αυτό το βιβλίο είναι μόνο ένα μικρό τμήμα της ευρύτερης δουλειάς του, συγκριτικής. Αυτό που ο Στάθης παρουσίασε κυρίως και υποστήριξε και αποτέλεσε επίσης ένα μεγάλο ζήτημα του Καυγά είναι η βία ως στρατηγική. Βέβαια, η συζήτηση εκεί πήγε δημοσιογραφικά και επικοινωνιακά, αν θέλετε, σε κάτι που επίσης υπήρξε αιτία μεγάλου καυγά, αυτό που ονομάστηκε η κόκκινη βία, η βία της αριστεράς. Η βία της αριστεράς υπήρξε ένα από τα θέματα που θα έλεγα είχα τη χαρά να ακούσω τις περισσότερες βρισχές από όλα τα άλλα θέματα που προκάλεσαν αγανάκτηση ενός ακροατηρίου για αυτά που έγραφα. Οφείλω να ομολογήσω παρόλα αυτά και το λέω χωρίς κανένα έτσι πώς να το πω πάλι ίχνος μετριοφροσύνης, ότι νομίζω ότι και εδώ η συμβολή η δική μας υπήρξε πολύ σημαντική ως σε μια διπλή διάσταση, όχι τόσο μόνο στην ανάδειξη αυτού του στοιχείου της βίας και τη σχέση της με τα γεγονότα αυτής της περίοδου και με το δοσυλλογισμό και με άλλα, αυτά ίσως δεν είναι τόσο σημαντικά, όσο με κάτι πιο απλό, ότι και αυτό απομυθοποιήθηκε και τουλάχιστον στη δική μου συνείδηση αυτό υπήρχε μέσα. Δηλαδή ήθελα στη συζήτηση να απομυθοποιηθεί αυτή η διάσταση, δηλαδή ότι αυτό το θέμα ταμπού μπορούμε να μιλάμε σήμερα χωρίς να καταρρεύσουν εν πάση περιπτώσει οι βασικές σταθερές της μεταπολίτευσης και του μεταπολιτευτικού συστήματος. Ένα ακόμη ζήτημα στο οποίο δώσαμε ιδιαίτερο βάρος και εδώ θα έλεγε κανείς ότι στην αρχή είχαμε πάλι πάρα πολλές αντιδράσεις, ήταν το ζήτημα της μικροπροσέγγισης. Ότι δηλαδή μπορούμε, ότι ενώ νομίζουμε ότι ξέρουμε τα γεγονότα επειδή έχουμε μία αφήγηση στη βάση των πρωταγωνιστών, στη βάση του τι κάνουν τα κόμματα, οι πολιτικές ηγεσίες, οι διεθνείς δυνάμεις, ο εξωτερικός παράγοντας κτλ. Όταν πρέπει να πάμε σε τοπικό επίπεδο, σε μικρό επίπεδο, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε έναν άγνωστο κόσμο, σε έναν κόσμο που εμείς οι ίδιοι απέναντί του έχουμε πάρα πολλούς μύθους, γιατί απλούστατα δεν τον έχουμε προσεγγίσει και ο κόσμος αυτός είναι πολύ πιο πολύπλοκος από ό,τι φανταζόμαστε. Εδώ πραγματικά οι δουλειές, και δεν σχετίζονται με το δίκτυο, ίσως στο χώρο του δικτύου βρήκανε μεγαλύτερη, θα το έλεγα, δυνατότητα ανάπτυξης αυτές οι δουλειές και υπήρξαν και πάρα πολλά συνέδρια και συλλογικοί τόμοι που βγήκαν σε σχέση που επικεντρώθηκαν σε αυτό την ανάγκη του τοπικού και της τοπικής ματιάς. Βέβαια εδώ μια ολόκληρη ερευνητική γενιά ανεξάρτητα από ευαισθησίες, αριστερές, δεξιές, φιλοαμικές, αντιαμικές, πείτε το όπως θέλετε, ανεξάρτητα από όλα αυτά παρήχθησαν πάρα πολλές δουλειές που νομίζω ότι συνδέονται με τις ερευνητικές ανησυχίες μιας νέας εποχής. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με την πολύ μεγάλη σημασία που απέκτησαν τα τελευταία χρόνια επιστήμες και επιστημονικά εργαλεία και μεθοδολογικά εργαλεία από το χώρο που η, ας το πούμε, παραδοσιακή ιστορική, το βάζω σε εισαγωγικά, δεν μου αρέσει ο όρος, είχαν συνηθίσει. Αναφέρομαι στην κοινωνιολογία, στη στατιστική, στη δημογραφία, ακόμη και στην ψυχολογία, ψυχανάλυση, είδαμε τέτοιες δουλειές. Όλα αυτά πραγματικά δώσανε, ιδιαίτερα στο κομμάτι των τοπικών ερευνών, βοηθήσανε στο να αναπτυχθεί ένας πολύ μεγάλος πλούτος. Τι μας έμαθε αυτό? Μας έμαθε ένα πράγμα, ότι ένα είναι η αφήγηση σε ας πούμε υψηλό επίπεδο, σε αυτό που θα λέγαμε η εθνική αφήγηση, αν θέλετε, των γεγονότων, και άλλο πράγμα είναι πώς ζουν τα γεγονότα κάτω. Εκεί τα πράγματα διαφοροποιούνται και οι ιστορίες είναι πάρα πολλές και συχνά θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε πάρα πολλά είδη αντίστασης, πάρα πολλά είδη συμμετοχής, πάρα πολλούς μικρούς εμφυλίους με πάρα πολλά διαφορετικά κίνητρα τοποθετημένα εκεί μέσα. Βέβαια οι πολλές μικρές ιστορίες, αυτές οι μικρές ψηφίδες αν θέλετε, μας δίνουν ένα μεγάλο ψηφιδωτό. Δεν είναι
πώς να το πω, τελείως η εικόνα χαοτική. Κάθε άλλο μοιάζει πολλές φορές αυτά με την πάροδο του χρόνου να ενοποιούνται και να δίνουν μία εικόνα για το τι ζήσαμε. Τέλος, σε σχέση με την συνεισφορά, αν θέλετε, το τελευταίο κομμάτι της δουλειάς μου, η οποία χρωστά ένα μεγάλο, θα έλεγα, ευχαριστώ, με την έννοια ότι η συμβολή προηγούμενων γενιών οι ερευνητών βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό. Βλέπω εδώ τον Σπύρο τον Σφέτα, ο Βασίλης ο Κόντης, ο Τζόνο Ιατρίδης, που είχε να κάνει με το κομμάτι βέβαια της ξανασυζήτησης του ρόλου της Ανατολικής Ευρώπης, των λαϊκών δημοκρατιών, στον Εμφυλιόπολο. Επιτρέψτε μου να πω κάτι προκλητικό, το έχω γράψει, ξέρω ότι προκαλώ σύγχυση σε ανθρώπους όταν το ακούνε. Πείθομαι ολοένα και περισσότερο ότι αν δεν υπήρχαν, μιλάω για μετά το 1946, αν δεν υπήρχαν οι λαϊκές δημοκρατίες, δεν θα υπήρχε εμφύλιος πόλεμος. Αυτό μπορεί για την κουλτούρα της μεταπολίτευσης να ακούγεται από ακροδεξιό ως νεοναζιστικό. Για μένα όμως είναι η κατάληξη, η απόλυτα νυφάλια κατάληξη ερευνών πολλών χρόνων πια σε αρχεία της Ανατολικής Ευρώπης, στο οποίο μας δίνεται, μας αποτυπώνεται αυτό που στο τελευταίο δικό μου βιβλίο με τον Κώστα Τσίβο γράψαμε ως τίτλο, το Διεθνές Κομμουνιστικό Σύστημα στον Ελληνικό Εμφυλοπόλο. Αυτό το σύστημα, το οποίο λειτουργήσε όπως οι κομμουνιστές γνωρίζανε να λειτουργούν από τα χρόνια της ίδρυσης της Κομιντέρν, δηλαδή της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ως ένα παγκόσμιο σύστημα ανθρώπων που θέλαν να φέρουν την επανάσταση παντού στον πλανήτη, μέσα από μία σειρά στρατηγικές πολύ συγκεκριμένες, ανέπτυξε μία, ας το πούμε έτσι, ένα project, για να χρησιμοποιήσω ένα σύγχρονο όρο, βοήθειας απέναντι στους Έλληνες συντρόφους που ανέπτυξαν την ιδέα της Επανάστασης στην Ελλάδα το 1946 και μετά. Και αυτή η ιδέα είχε πολύ συγκεκριμένα υλικά αποκρυσταλώματα, όπως επίσης πολύ συγκεκριμένες διεθνείς στρατηγικές και βέβαια, ας το πούμε έτσι, διαστάσεις για τις οποίες πολλοί άνθρωποι πια έχουν γράψει, είτε αναφερόμαστε στο Μακεδονικό, είτε αναφερόμαστε σε ευρύτερες διεθνείς διαστάσεις. Φυσικά αυτό δεν έχει να κάνει αυτό καθ' αυτό με τις δουλειές του δικτύου, για να κλείσω, και δεν έχει να κάνει και με το βιβλίο. Έχει να κάνει απλώς με, κατά κάποιο τρόπο, έναν κύκλο, τουλάχιστον δικό μου προσωπικό, ερευνών που αποτυπώνεται μέσα σε αυτές τις δουλειές και σε συγκεκριμένες, ας το πούμε έτσι, επιστημονικές απόλυξεις. Νομίζω ότι σήμερα, και κλείνω γιατί έχω την αίσθηση ότι ξεπέρασα αρκετά το χρόνο που δικαιούμουν, φτάνω ξανά στην αρχή, ότι ξέρουμε πολλά πράγματα, μένουν να μάθουμε αρκετά. Είναι προφανές ότι τα πάντα υπόκεινται σε μια διαρκή αναθεώρηση, που σημαίνει ότι αν βρούμε καινούρια στοιχεία που ανατρέπουν τις γνώσεις μας, θα είναι πολύ σημαντικό, και κάθε φορά με αυτόν τον τρόπο εξελίσσεται η επιστήμη παντού στον κόσμο και έτσι θα εξελιχθεί και στην Ελλάδα. Η περίοδος αυτή, νομίζω ότι όσοι συμμετέχουμε στις ερευνητικές της αναζητήσεις, θα έλεγα, ήμασταν τυχεροί άνθρωποι, υπό την έννοια ότι βρεθήκαμε μπροστά σε μία έκρηξη ερευνητική που είναι εξαιρετικά σπάνια για τις κοινωνικές επιστήμες στην Ελλάδα. Διαμορφώθηκε, έστω και σε πολεμικό κλίμα, μία κοινότητα επιστημόνων που ασχολήθηκε με την περίοδο και παρήγαγε πολύ μεγάλες συζητήσεις, πολεμικές συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, αλλά που εν τέλει, ας είμαστε ειλικρινείς, όσοι συμμετείχαν σε αυτές βγήκαν όλοι κερδισμένοι, με πολλούς τρόπους που ενδεχομένως θα μπορούσα να σας εξηγήσω αργότερα. Δεν γνωρίζω να χάσανε κάποιοι από αυτούς τους καυγάδες. Όλα αυτά συνιστούν κατά κάποιο τρόπο αυτή την μεγάλη συζήτηση για τη δεκαετία του 40. Είναι η συζήτηση αυτή σήμερα πια στην επικαιρότητα? Όχι, κάπως έτσι τελειώνω και στον πρόλογο του βιβλίου. Δεν είναι στην επικαιρότητα όπως ήταν μερικά χρόνια πριν. Είναι προφανές ότι μπορεί να το δει με τον πιο απλό τρόπο κανείς αυτό, βλέποντας τα best-seller βιβλίων, τα οικονομικά βιβλία για την κρίση. Είναι αυτά που, ας το πούμε έτσι, κεντρίζουν το ενδιαφέρον ευλόγως του αναγνωστικού κοινού, γιατί αν
κέντριζε δεκαετία του 40, θα ήμασταν ψυχοπαθείς. Λοιπόν, όμως το γεγονός ότι αυτή η συζήτηση συνεχίζει σε κάποιο βαθμό να δίνει καινούρια βιβλία, να δίνει καινούριες έρευνες, να δίνει όπως αυτοί οι άλλες που παράγονται, οι άλλες που βλέπουμε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, είναι κατά τη γνώμη μου κάτι εξαιρετικά ελπιδοφόρο για αυτό που ονομάζουμε την ιστορική κοινότητα στην Ελλάδα και την κοινότητα των Ελλήνων ιστορικών. Γρήγορα και πριν πάρα. Ακόμη τελειώσει ο εμφύλιος πόλεμος, η δεκαετία του 40 αποτέλεσε πεδίο ανταγωνισμού για την κατοχύρωση ενός αξιοποιήσιμου στο παρόν και στο μέλλον παρελθόντος. Από την πληθώρα των γεγονότων, οι αντίπαλες παρατάξεις έσπευσαν να κατοχυρώσουν μια αξιοποιήσιμη εκδοχή τους, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη των συγκρούσεων. Σε κρίσιμες περιόδους, το παρελθόν έχει τόση σημασία, ώστε γίνεται αντικείμενο διεκδίκησης και πρέπει να κατακτηθεί με αγώνα, όπως ακριβώς και το παρόν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ανασυγκρότηση του μεταμφυλιακού κράτους, η παγίωση της διαιρετικής τομής της εθνικοφροσύνης, αλλά και η επιβίωση όσων ανήκαν στην παράταξη των ηττημένων, χρειάζονταν ένα βέβαιο και αξιοποιήσιμο παρελθόν. Στις περιπτώσεις που υπήρχε το παρελθόν αυτό, αναδείχθηκε και αξιοποιήθηκε. Όπου δεν υπήρχε, κατασκευάστηκε ή διορθώθηκε για να μπορέσει να υποστηρίξει τη διαδικασία της συγκρότησης μιας νέας πολιτικής ταυτότητας. Έτσι, μετά το 1949, η κατοχή, η αντίσταση και ο εμφύλιος πόλεμος επιβιώνουν με τη μορφή ανταγωνιστικών μεταξύ τους αφηγήσεων σε όλες τις εκδοχές του δημόσιου λόγου, αλλά και στην ιστοριογραφική παραγωγή. Η ιστοριογραφία ως επιστημονική δραστηριότητα δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τη διαδικασία της αφήγησης, αφού ασχολείται με το παρελθόν. Μια ιστορική μελέτη, ακόμα και στην περίπτωση που επιχειρεί να εξηγήσει ή να ερμηνεύσει τις πηγές της, δεν πάβει να συγκροτείται με όρους αφήγησης. Και αυτό γιατί αποτελεί προϊόν της εποχής στην οποία γράφτηκε. Κύρια στοιχεία της αφήγησης της δεξιάς, λοιπόν, η οποία υπήρξε και κυρίαρχη μέχρι το 1974, αναδεικνύονται η προδοτική εγκληματική δράση της αριστεράς και στον αντίποδά της η εθνοσωτήρια δράση των εθνικοφρόνων. Η δράση της αριστεράς ερμηνεύεται μέσα από το σχήμα των τριών κομμουνιστικών επαναστάσεων, οι οποίες είχαν στόχο να αποσπάσουν ελληνικά εδάφη και τελικά να υποβιβάσουν την Ελλάδα σε δορυφόρο της Σοβιετικής Ένωσης. Η γενικευμένη σύγκρουση της περίοδου 46-49 δεν αντιμετωπίζεται ως εμφύλια, αλλά ως αγώνας μέχρι σε σχάτων μεταξύ Ελλήνων και ξένων, δηλαδή Σλάβων, και εντάσσεται στο μακραίωνο παρελθόν της φυλής και σε όλους τους μεγάλους αγώνες που έδωσαν οι Έλληνες για να διασφαλίσουν την ελευθερία τους, ενώ θεωρείται επίσης αυτονόητη συνέχεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-41. Η αφήγηση του κέντρου τώρα, υποδιέρεση βέβαια της αφήγησης των νικητών, διαθέτει ένα κεντρικό άξονα ο οποίος παραμένει ίδιος με εκείνον της δεξιάς αφήγησης. Ωστόσο, κατά καιρούς, ανάλογα με τις ενδοπαραταξιακές ισορροπίες και το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, η αφήγηση του κέντρου εμπλουτίζεται από στοιχεία που τη διαφοροποιούν από την αντίστοιχη της δεξιάς σε δύο κύρια σημεία. Διαχωρίζονται πρώτον η αντιστασιακή δραστηριότητα από τον κομμουνισμό και δεύτερον ο αντικομμουνισμός από το δοσυλλογισμό και τη συνεργασία με τους κατακτητές. Στην αφήγηση του κέντρου, η αντίσταση σταδιακά αποκτά ιδιαίτερα σημαντική θέση. Ιδιαίτερα μετά τον ανένδοτο και μέχρι την επιβολή του πραξικοπήματος του 1967. Αυτή είναι και η αφήγηση η οποία θα χρησιμοποιηθεί αργότερα ως βάση για τη συγκρότηση της εθνικής εμφυλίωσης από το ΠΑΣΟΚ μετά το 1981. Στην περίπτωση της αριστεράς τώρα, η αφήγηση που αποτυπώνεται στο λόγο των αριστερών κομμάτων είναι εντελώς διαφορετική. Ενώ για τους νικητές του εμφυλίου πολέμου η δεκαετία του 40 ήταν κυρίως η εποχή που η Ελλάδα κινδύνευσε να περάσει στην πολιτική επιρροή των κομμουνιστών, για την αριστερά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Συγγνώμη. Υπήρξε μια διάκοπη αντίσταση του ελληνικού λαού εναντίον των ξένων κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους. Η έμφαση δίνεται κυρίως στην περίοδο 40-44, δηλαδή από την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου μέχρι την αποχώρηση των Γερμανών. Ο εμφύλιος πόλεμος αποσιωπάται. Στο λόγο της αριστεράς, ακόμη και ως όρος, εμφανίζεται πολύ αργά και μόνο όταν οι εσωκομματικές συνθήκες επιτρέπουν την καταδίκη του.
Η ίδια τάση αποτυπώνεται και στη μέχρι το 1974 βιβλιογραφία. Προπαγανδιστικά έργα, αναμνήσεις και μαρτυρίες και από τις δύο πλευρές, και των νικητών και των ιτημένων, αναπαρήγαν τις παραπάνω αφηγήσεις. Όσον αφορά την ακαδημαϊκή ιστοριογραφία, τα γεγονότα της δεκαετίας του 40 καθυστέρησαν πάρα πολύ να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ακαδημαϊκών. Οι πρώτες επιστημονικές μελέτες για τις διαιρέσεις της δεκαετίας του 40 εμφανίστηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 70, δηλαδή λίγα χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας. Οι παραπάνω τώρα ανταγωνιστικές μεταξύ τους αφηγήσεις υπερκεράστηκαν τουλάχιστον στη δημόσια σφαίρα, όταν η πολιτική συγκυρία της μεταπολίτευσης επέτρεψε τη συγκρότηση μιας νέας αφήγησης, αυτής της Εθνικής Ενότητας. Μετά τη δικτατορία, το ελληνικό πολιτικό σύστημα θεμελιώθηκε πια σε μια νέα βάση. Ο αντικομουνισμός απονομιμοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και η εθνικοφροσύνη απέκτησε μόνο αρνητικές συμπαραδηλώσεις, εφόσον συνδέθηκε με τη δικτατορία. Αν και η μεταπολιτευτική δεξιά φρόντισε να πάρει αποστάσεις από τη δικτατορία, οι σχέσεις ανάμεσα στην εθνικοφροσύνη και την επιβολή του πραξικοπήματος ήταν σε όλους γνωστές. Με αποτέλεσμα κανείς να μην μπορεί να υπερηφανευτεί ότι είχε πολεμήσει τον κομμουνισμό. Σε κάθε περίπτωση, ο κύκλος των αντιπαραθέσεων του εμφυλίου πολέμου έκλεινε. Και μαζί του έκλειναν και οι παραδοσιακές διαιρέσεις που αυτός είχε κληροδοτήσει. Η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης και η απόδοση συντάξεων στους αγωνιστές του ΕΑΜ Ελλάς μετά το 1982 καθιέρωσαν ως επίσημη αφήγηση για τη δεκαετία του 40 την ιστορία της αντίστασης, η υπενθύμηση της οποίας είχε θετικές και ενωτικές συμπαραδηλώσεις σε αντίθεση με εκείνη του εμφυλίου πολέμου. Από τις διαιρέσεις του παρελθόντος αναδεικνύεται πλέον μόνο αυτή τη συνεργασία με τους κατακτητές. Όλοι οι υπόλοιποι, όσοι δεν συνεργάστηκαν με τους κατακτητές, μπορούν να βρουν τη θέση τους στο εννοητικό αφήγημα της αντίστασης, να την επικαλεστούν ή να τη διεκδικήσουν ως αξιοποιήσιμο παρελθόν. Στη νέα αφήγηση, ο εμφύλιος πόλεμος αποπολιτικοποιείται. Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, καλοί και κακοί, γιατί σε έναν εμφύλιο πόλεμο ολόκληρος ο λαός είναι ηττημένος. Ως εκ τούτου, οι αιτίες για τη διολίσθηση στη σύγκρουση αναζητούνται είτε στο εξωτερικό, στην παρέμβαση δηλαδή των ξένων δυνάμεων, είτε σε παράλογες αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας και των δύο πλευρών. Η αφήγηση λοιπόν αυτή διεύρυνε και τα όρια του έθνους, στο οποίο χωρούσαν πια όλοι, εκτός από τους λίγους συνεργάτες των κατακτητών, και άρα με έναν τρόπο εξοβέλιζε εντελώς την εμφύλια διαμάχη από την ιστορία του ελληνικού έθνους, αφήνοντας χώρο μόνο για την ιστορία του αντιστασιακού κινήματος 41-44. Οι ακαδημαϊκές μελέτες που εκδόθηκαν αμέσως μετά, στη δεκαετία του 80 δηλαδή, είχαν κύριο μέλημά τους την αποκατάσταση της ιστορικής πραγματικότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις και στην ανάδειξη του ξένου παράγοντα. Πολύ ενδεικτικά μόνο αναφέρομαι στις μελέτες του Χάγκεν Φλάισερ, του Χόνδρου και του Βασίλη Κόντι. Το 1989, όταν πλέον συμπληρώνονται 40 χρόνια από τη λήξη των ένοπλων συγκρούσεων, ψηφίζεται στην Ελλάδα ο νόμος για την άρση των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου, καίγονται οι φάκελοι και στην Ευρώπη καταραίουν το ένα μετά το άλλο όλα τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Εκείνη τη στιγμή, οι υπάρχουσες νεωτερικές αφηγήσεις μοιάζουν να αποδυναμώνονται και η ακαδημαϊκή κοινότητα στρέφεται πλέον στη συστηματική μελέτη της δεκαετίας του 40 και σε μια προσπάθεια να ανασυνθέσει και να ερμηνεύσει πολλές από τις εκδοχές της κατοχής, της αντίστασης και του εμφυλίου πολέμου. Τότε σημειώνεται και μια στροφή του ιστορικού ενδιαφέροντος στην κοινωνική ιστορία. Οι μελέτες απομακρύνονται από το πεδίο των πολιτικών εξελίξεων και εστιάζουν στις κοινωνικές διεργασίες και στις αλλαγές που συνέβησαν στη δεκαετία του 40. Πάλι πολύ ενδεικτικά θα αναφέρω τα έργα των Μαζάουερ, της Ρίκης Βαν Μπούσχοτεν, της Στασούλας Βρεπενιώτη και του Γιώργου Μαργαρίτη. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που κομίζουν αυτές οι επιστημονικές μελέτες που εκδόθηκαν στη δεκαετία του 90 είναι η διεπιστημονικότητα. Ένα πεδίο μελέτης που σε προηγούμενες δεκαετίες θα ήταν αποκλειστικότητα των ιστορικών, άνοιξε και σε άλλες επιστήμες. Ανθρωπολογία, πολιτική επιστήμη και κοινωνιολογία επιστρατεύτηκαν για τη μελέτη των γεγονότων της δεκαετίας του 40 και των συνεπειών του στη μεταπολεμική κοινωνία. Η εμφάνιση νέων επιστημών για τη μελέτη ενός αντικειμένου, το οποίο οι ιστορικοί θεωρούσαν δικό τους χώρο, αλλά και η εμφάνιση νέων ερευνητικών εργαλείων, όπως η προφορική ιστορία, ήταν αρκετά να ταράξουν τα νερά της παραδοσιακής ιστορικής έρευνας στην Ελλάδα και να προκαλέσουν έντονες συζητήσεις.
Λίγο αργότερα, στις αρχές του 2000, η δημιουργία του Δικτύου για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων αποτέλεσε πραγματικά κομβικό σημείο για την ανάδειξη νέων προσεγγίσεων για την περίοδο. Συσπυρώνοντας πλειάδα ερευνητών, προερχόμενων από διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους, αλλά και διακριτά επιστημονικά αντικείμενα, ευνόησε σαφώς την αποδόμηση των προηγούμενων αφηγήσεων για τη δεκαετία του 40. Τα βασικά σημεία της νέας αυτής προσέγγισης συνοψίστηκαν μεταξύ άλλων από τους Στάθη Καλύβα και Νίκο Μαραντζίδη στο κείμενό τους «Νέες τάσεις στη μελέτη του εμφυλίου πολέμου», το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Τα Νέα» στις 20 Μαρτίου του 2004 στα ακόλουθα. Στη μελέτη των εμφυλίων συγκρούσεων κατά τη διάρκεια της κατοχής, στην ανάδειξη των εθνοτικών και τοπικών διαιρέσεων, στην αξιοποίηση των προφορικών μαρτυριών, στην αποφυγή της αναπαραγωγής των αφηγήσεων και των ερμηνευτικών προσεγγίσεων που προαναφέρθηκαν και φυσικά στη διεπιστημονικότητα. Στα συνέδρια και στην εκδοτική παραγωγή του δικτύου αναδείχθηκαν και μελετήθηκαν θέματα ταμπού. Οι ζητήματα τα οποία η επιστημονική κοινότητα έθετε συστηματικά στο περιθώριο. Πολιτικοί πρόσφυγες, δοσυλλογισμός, ολοκαύτωμα, συγκρότηση ατομικής και συλλογικής μνήμης, πολιτική χρήση του παρελθόντος, πολιτική συμπεριφορά, αναπαραστάσεις της δεκαετίας του 40 στη λογοτεχνία, μειονότητες και πολλά άλλα. Επιπλέον, μέσα από τις προσεγγίσεις του δικτύου τέθηκαν νέα ερωτήματα, όπως η διεθνής διάσταση των συγκρούσεων της δεκαετίας του 40, και αξιοποιήθηκαν πολύ καινούργια ερευνητικά εργαλεία, όπως η συγκριτική προσέγγιση. Η αξιοποίηση δηλαδή ερμηνευτικών παραδειγμάτων άλλων αντίστοιχων διαιρέσεων, όπως ο Ιουγκοσλαβικός και ο Ισπανικός Εμφυλίος Πόλεμος. Παράγει τελικά το δίκτυο ως ερευνητική κοινότητα μια νέα αφήγηση για τη δεκαετία του 40, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς. Μετά από τόσα συνέδρια και μια αρκετά μεγάλη εκδοτική παραγωγή, δεν είμαι βέβαιη ότι αυτό το ερώτημα έχει μια άμεση απάντηση. Αφενός γιατί είναι ένας χώρος με τον οποίο είμαι πάρα πολύ ταυτισμένη. Και αφετέρου γιατί νομίζω ότι δεν ήταν αυτός ο στόχος του δικτύου, να δημιουργήσει δηλαδή μια νέα αφήγηση. Σίγουρα πάντως αντιπαρατίθεται στις παλαιότερες αφηγήσεις και τις αποδομεί, αναδεικνύοντας τις αντιφάσεις και τις αδυναμίες τους. Όσο ισχυρά και αν ήταν τα προηγούμενα ερμηνευτικά σχήματα, ήταν συνυφασμένα με τα κοινωνικά συμφραζόμενα, με τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες τις οποίες είχαν συγκροτηθεί. Η ανάδειξη αυτής της αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν, δηλαδή η διαπίστωση ότι τελικά διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες παράγουν διαφορετικές ερμηνείες του ίδιου παρελθόντος, ίσως και να οδήγησε στη γνωστή φύελα αντιδράσεων που αντιμετώπισε το δίκτυο. Πολλοί θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο καταραίουν διαπιστώσεις που λίγο ως πολύ αποτελούσαν θέσφατα για πολλές δεκαετίες. Τελικά όμως, ακόμη και αν δεν έχουμε μια καινούργια συνεκτική αφήγηση για τη δεκαετία του 40, γνωρίζουμε πια καλά ότι η ιστορία ξαναγράφεται. Όχι μια, αλλά πολλές φορές. Άλλωστε, η ίδια η ιστοριογραφία που παρήχθη στο πλαίσιο του δικτύου παρήχθη με όρους αφήγησης, όπως επισημαίνει και ο Βαγγέλης Τσούκας στο τελευταίο κείμενο του Αναχείρα Τόμου, αλλά και οι επιμελητές, κλείνοντας την εισαγωγή. Τα κείμενα του Τόμου από διαφορετικές απόψεις ασχολούνται με τις χρήσεις του παρελθόντος και την κατασκευή ταυτοτήτων που αυτές συνεπάγονται. Στην εισαγωγή τίθενται τα μεθοδολογικά εργαλεία της συγκεκριμένης προσπάθειας για την κατανόηση της αφήγησης ως διαδικασία μέσω της χρήσης της έννοιας του λόγου. Η διαπίστωση ότι η δεκαετία του 1940 υπήρξε στη σκιά του εμφυλίου και η προσπάθεια ερμηνείας με όρους διεπιστημονικότητας πολλών από τις εκδοχές της κατοχής, της αντίστασης και του εμφυλίου πολέμου διατρέχουν το συγκεκριμένο κείμενο. Στην πρώτη ενότητα, με τίτλο «Το διακύβημα της κατοχής, λόγοι και αντίλογοι μιας θρεφτής εξουσίας», φιλοξενούνται 4 κείμενα προσεγγίσεις διαφορετικών λόγων που διατυπώθηκαν την περίοδο της κατοχής. Πρόκειται επομένως για την επεξεργασία ενός λόγου σύγχρονου με τα γεγονότα και γι' αυτό ιδιαίτερα χρήσιμο στην αναπαράσταση της περίοδου. Στα κείμενα των Αργύρη Μαμαρέλη και Βασίλη Ριτζαλέου, ο λόγος που τροφοδοτεί την ιστοριογραφική προσέγγιση προέρχεται κατά βάση από τα βουλγαρικά αρχεία και αναδεικνύει τις πολιτικές διαχείρισης από τη μεριά των αρχών κατοχής στην Ανατολική Μακεδονία και στη Δυτική Θράκη, της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στην πρώτη περίπτωση και των Εβραίων της Καβάλας στη δεύτερη. Ο Μαμαρέλης διαπιστώνει ότι στην Πελομόριε η Ορθόδοξη κοινότητα αντιμετώπισε περισσότερα προβλήματα από τη μουσουλμανική, καθώς οι Βούλγαροι θεωρούσαν εμπόδιο στην ιδραίωση της κυριαρχίας τους. Η μουσουλμανική μειονότητα δεν συνέδεσε την ιστορική συγκυρία με την πραγματοποίηση κάποιας εθνικής σκοπιμότητας ή οράματος. Ο Ριτζαλέος υποστηρίζει ότι ο βουλγαρικός κρατικός μηχανισμός εξυπηρετούσε συγχρόνως το ναζιστικό πρόγραμμα της τελικής λύσης, αλλά και τις πολιτικές επιδιώξεις για αναθεώρηση των συνόρων. Οι κύριοι εκπρόσωποι αυτού του μηχανισμού
Κατώτερα στελέχη και βούλγαροι έπικοι ικανοποιούσαν ατομικά συμφέροντα λαϊλατώντας τις περιουσίες στην Καβάλα. Η συνεισφορά του Αντώνη Κλάψη μας κάνει κοινωνούς των βαθύτερων σκέψεων που διακατήχαν τους απεσταλμένους των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα στη διάρκεια της κατοχής. Στο λόγο των Βρετανικών αναφορών, αναδεικνύονται με σαφήνεια οι προθέσεις των Βρετανών για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια της μεταπολεμικής εποχής, αλλά ταυτόχρονα και τα όρια της Βρετανικής διπλωματίας μπροστά στο νέο πολιτικό σκηνικό που είχε διαμορφωθεί από την κυριαρχία του ΕΑΜ. Τα μέλη της SOE συνέβαλαν στην κατήσχηση των κυβερνητικών δυνάμεων κατά τα Δεκεμβριανά του 1944. Ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης, στον Αντίποδα, αξιοποιεί τόσο τον επίσημο κρατικό κατοχικό λόγο, όσο και τον αντίλογό του, την αριστερή άποψη, όπως διατυπώνεται προφορικά στο παρόν, για να προσεγγίσει τις εμφύλιες συγκρούσεις του τελευταίου χρόνου της κατοχής στις ανατολικές συνοικίες της Αθήνας. Η απαξίωση του προπολεμικού αστικού πολιτικού κόσμου, η μετάβαση από την πολιτική αντιπαράθεση στην ένοπλη σύγκρουση και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της είναι οι άξονες ερμηνείας του. Στα κείμενα της δεύτερης ενότητας, που φέρει τον τίτλο «Διερευνώντας τους λόγους του εμφυλιακού κράτους», η προσέγγιση του Ιωάννη Φίλανδρου στον κοινοβουλευτικό λόγο του Παναγιώτη Κανελόπουλου στη διάρκεια της θητείας του στην ξεχασμένη εμφυλιακή βουλή, καθιστά φανερή την αδυναμία ενός λόγου μετριοπαθούς να φανεί αποτελεσματικό στην πόλωση της περιόδου του εμφυλίου. Σε τελική ανάλυση, ο χαρακτηρισμός «ξεχασμένη βουλή» αναδεικνύει σημειωτικά και το πεδίο της αντιπαράθεσης. Η σύγκρουση των λόγων δεν ήταν πια φραστική, αλλά ένοπλη. Και η εμφυλιακή βουλή ελάχιστα μπορούσε να διατυπώσει αποτελεσματικά έναν εναλλακτικό λόγο, ακόμα και όταν τον επιδίωκε, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση του Κανελόπουλου. Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι το αντικείμενο μελέτης και του Γιώργου Νιάρχου, αυτή τη φορά για να διερευνηθούν ο λόγος του ελληνικού εμφυλιακού κράτους απέναντί της, οι συνέχειες και ασυνέχειές του, οι προσπάθειες προσωτερισμού της μειονότητας από το Δημοκρατικό Στρατό και τελικά η στάση της ίδιας της μειονότητας, μια στάση ειρηνική έως και παθητική, ενδεχομένως και λόγω της πολιτικής θέσης της Τουρκίας στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Μια στάση που θεωρούσε ότι ο εμφύλιος είναι κάτι το οποίο δεν την αφορά. Η έννοια του λόγου αποκτά μια κάπως διαφορετική διάσταση στη συνεισφορά της Βασιλικής Λάζου. Πρόκειται αφενός για το λόγο των εφημερίδων της Λαμίας απέναντι στη δημόσια διαπόμπηση των εχμαλώτων μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στην πόλη κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Και αφεντέρου για την ίδια τη διαδικασία της διαπόμπησης ως τελετουργικού λόγου από τη μεριά των νικητών. Στην πρώτη περίπτωση, στο λόγο δηλαδή των εφημερίδων, μπορεί να διακρίνει κανείς ανάμεσα στις τριαμβολογίες την αμηχανία που προκαλούσε η συγκεκριμένη τελετουργία στο κοινό της πόλης, προς το οποίο και απευθυνόταν. Στη δεύτερη περίπτωση, ο στόχος της εθνικής ενότητας περνούσε από την αναγκαστική μαζική κινητοποίηση του πληθυσμού ώστε να συμμετάσχει στην τηλετουργία, στοιχεία που την αναδεικνύουν σε ένα ενδιαφέρον διακείμενο. Τέλος, σε αυτή την ενότητα, το κείμενο του Πέτρου Παπαπολιβίου μας δίνει μια διαφορετική πτυχή του κυρίαρχου λόγου της εποχής του εμφυλίου, μέσα από τη δημοσίευση του αρχείου του Εθνικού Αγροτικού Κόμματος Χιτών της Θεσσαλονίκης. Είναι ο πολιτικός λόγος των Λούμπεν της φιλομοναρχικής αντικομμουνιστικής παράταξης. Στην τρίτη ενότητα που τυπλοφορείται αφηγήσει από τη σκοπιά του μετεμφυλιακού κράτους, τα άρθρα επεξεργάζονται το λόγο των νικητών του εμφυλίου σε διάφορα επίπεδα. Η συνεισφορά των Πίτερ Σιάννη Ντέιβις και Στέφανο Κατσίκα αναδεικνύει εύγλωτα, τη μεταφορά της εμφύλιας διαμάχης της δεκαετίας του 1940 στους κοινωνικούς και εργασιακούς χώρους δεκαετίας του 50 με αφορμή την εξέταση του καπνικού νόμου του 1953. Επιπρόσθετα, την επιτυχή διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση εν μέρει λόγω και της αυξανόμενης διάθεσης του καπνού στη Γερμανία ως φθηνό βιομηχανικό προϊόν. Στο κείμενο πάλι των Χρήσας Γιαννοπούλου και Θόδωρη Κούρου παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνεται ο λόγος ενός σημαντικού μετεμφυλιακού θεσμού του στρατού, μέσα από τα μνημεία που ανοίγει στη μετεμφυλιακή περίοδο αλλά και μέχρι τη δεκαετία του 1990 σε μια σενοριακή περιοχή ιδιαίτερα φορτισμένη από τα γεγονότα της δεκαετίας του 1940, στην περιοχή της Κόνιτσας, στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο. Στην ουσία, έχουμε να κάνουμε με εδαφοποιημένους τόπους, τόμους μνήμης, που συνιστούν ιδεολογικά και πολιτισμικά διατυπωμένους λόγους. Η κυριαρχία του λόγου των νικητών στη μετεμφυλιακή περίοδο και μέχρι τη μεταπολίτευση αναδεικνύεται και στην προσέγγιση του Γιώργου Ανδρέα, όπου το πεδίο της έκφρασης της κυριαρχίας αυτής είναι ο κινηματογράφος της περίοδου της δικτατορίας 1967-1974. Η κατοχή και η αντίσταση αρχίζουν να μετατρέπονται σε κινηματογραφικό μύθο. Στο τελευταίο κείμενο της ενότητας, οι Βασίλης Δαλκαβούκης και Αριάδνη Αντωνιάδου επιχειρούν να αναδείξουν τη διακειμενικότητα του χώρου σε μια συνοριακή κοινότητα της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, τη Φούρκα στη Βόρεια Πίνδο.
Η επιλεκτική μνήμη της κοινότητας, σύμφωνα με την επίσημη εθνική εκδοχή, ελπίζει να ξορκίσει τη μνήμη του εμφυλίου, κυριαρχώντας το χώρο. Η τελευταία, ωστόσο, εξακολουθεί να επιβιώνει στις αφηγήσεις των ανθρώπων και να διαμορφώνει πολιτικές τάσεις και στρατηγικές επιβίωσης. Η τέταρτη ενότητα του τόμου είναι αφιερωμένη στις όψεις από τις αφηγήσεις των ιτημένων του εμφυλίου. Ο Κώστας Τσίβος ασχολείται στο κείμενό του με το λόγο μιας ειδικής κατηγορίας ιτημένων, της Σλαβικής Μακεδονικής Κοινότητας, των πολιτικών προσφύγων της Ιουγκοσλαβακίας. Έτσι όπως αναδεικνύεται τόσο από δικά τους κείμενα των δύο πρώτων μετεμφυλιακών δεκαετιών, όσο και από τα επίσημα αρχεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιουγκοσλαβακίας. Ο ιωνή κρατικός λόγος των Σλάβων Μακεδόνων της Ιουγκοσλαβακίας φαίνεται να δικαιώθηκε στη δεκαετία του 1970, όταν η Ιουγκοσλαβία του Τίτο άνοιξε τα σύνορα για τον επαναπατρισμό τους. Πολλοί άλλοι, ωστόσο, προτίμησαν να καταφύγουν στη Δύση όταν τους επιτράπηκε να φύγουν από τη χώρα. Στο κείμενο της Κατερίνας Τσέικου επιχειρεί τη διερεύνηση του λόγου των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στη Βουλγαρία. Η διακριτή τομή για την ταξινόμηση αυτού του λόγου σε πριν και μετά είναι η αλλαγή του καθεστώτος στη Βουλγαρία και η επαναφορά του κοινοβουλευτισμού. Η κυριαρχία του επίσημου κομματικού λόγου πριν αντικαθίσταται από ένα λόγο κριτικό μετά, χωρίς να συνοδεύεται απαραίτητα από την πλήρη ταύτιση ούτε με τη βουλγαρική ούτε με την ελληνική εκδοχή. Παραμένει έτσι ένας λόγος μετέωρας στα όρια της περιθωριακότητας ακόμα και για τη δεύτερη ή τρίτη γενιά. Έτσι, αποκτά ενδιαφέρον η διαγενειακή προσέγγιση της βουλγαρικής κυριαρχίας στο λόγο της προσφυγικής κοινότητας. Την τέταρτη ενότητα κλείνει το κείμενο του Παναγιώτη Σπυρόπουλου. Είναι η σειρά των ιτημένων του εμφυλίου να αφηγηθούν τη δική τους εκδοχή με τη χρήση του κινηματογραφικού φακού. Και η αφήγηση αυτή μας γίνεται περισσότερο σαφής μέσω της εφαρμογής ενός αναλυτικού εργαλείου το οποίο εισηγήθηκε ο Μιχαήλ Μπαχτίν, δηλαδή το χωροχρόνο. Στον κινηματογραφικό λόγο του Θόδωρο Αγγελόπουλου και το Θίασο συμπυκνώνεται η άποψη της αριστεράς. Σύμφωνα με αυτόν, το λόγο εννοείται, η αριστερά είναι ιτημένη μεν, αλλά δικαιωμένη στο επίπεδο της αφήγησης. Η πέμπτη και τελευταία ενότητα αυτού του τόμου έχει ένα στοχαστικό χαρακτήρα και είναι κυρίως τα ιστοριογραφικά δοκίμια του τόμου. Καθώς φέρει τον τίτλο αποδομώντας τις αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940 με τα νεοτερική ιστοριογραφία και τα όρια της, συνιστά στην πραγματικότητα ένα λόγο περί των λόγων για τη δεκαετία του 1940, όπως διατυπώθηκαν στη συγχρονία των γεγονότων μέχρι και σήμερα. Στο κείμενο της Ελένης Πασχαλούδη παρακολουθούμε τις πορείες στις ΗΠΑ, Ισπανία και Ελλάδα για τη διαχείριση του τραύματος του εμφυλίου της κάθε περίπτωσης. Οι ομοιότητες είναι πολλές, πολλές ωστόσο είναι και οι διαφορές των τριών περιπτώσεων. Αυτό που έχει πάντως τη μεγαλύτερη σημασία είναι η αρχή της αποδόμησης της ελληνικής ιστοριογραφικής ισοστρέφειας για τον εμφύλιο, αφού η συγκριτική διάσταση αποδεσμεύει την προσέγγιση του εμφυλίου από την πολιτική της αξιοποίησης του παρόν. Επίσης, αναδεικνύεται ότι η θεσμοθέτηση των επαιτίων εξαρτάται από την πολιτική συγκυρία ή καλύτερα από τον πολιτικό προσανατολισμό των μετεμφυλιακών κυβερνήσεων. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η συνεισφορά του Λουκιανού Χασιώτη. Το συγκριτικό πλαίσιο είναι ο ελληνικός και ισπανικός εμφύλιος και το πεδίο οι αντιπαρατηθέμενοι λόγοι για τα παιδιά. Η αποδόμηση της ρητορικής των αντίπανων παρατάξεων και στις δύο περιπτώσεις αναδεικνύει έναν προνομιακό χώρο για την εφαρμογή του ιστορικού αναστοχασμού πάνω στους λόγους της εκάστοτε εξουσίας, τόσο των νικητών όσο και των ιτημένων της κάθε περίπτωσης. Παρά τις διαφορές των δύο εμφυλίων, η ιδεολογική προπαγανδιστική χρήση μεταξύ άλλων αναδεικνύει ενδιαφέρουσες αναλογίες. Στα Βαλκάνια μας μεταφέρει ξανά η συνεισφορά του υποφαινομένου. Με την εξέταση της ιστοριογραφικής αφήγησης για τη δεκαετία του 1940 στην Ελλάδα και στην Αλβανία, επισημαίνεται τόσο ο χαρακτήρας της κατασκευής που χαρακτηρίζει τις αφηγήσεις αυτές, καθώς αναπαράγουν τα κατά κανόνα τα κατέρωθεν εθνικά στερεότυπα, όσο και οι διαφορετικές επιλογές στην πρόσφατη ιστοριογραφική προσέγγιση. Η αλβανική εκδοχή επαναδιαπραγματεύεται το εθνικό αφήγημα σε ένα πλαίσιο λίγο πολύ ενιαίο σε όλη τη μετασοσιαλιστική Ανατολική Ευρώπη, σε αντίθεση με την ελληνική περίπτωση που εντάσσει όλο και πιο δυναμικά τη μετανεωτερική οπτική στον προβληματισμό της. Η πέμπτη ενότητα κλείνει καθόλου τυχαία με το κείμενο του Βαγγέλη Τσούκα. Στο στόχαστο της αποδόμησης αυτή τη φορά βρίσκεται το σύνολο της ιστοριογραφικής παραγωγής για τη δεκαετία του 1940, ταξινομημένο με βάση τα κυρίαρχα αφηγήματα που διατυπώθηκαν ανά περίοδο. Εξετάζεται συνοπτικά η επιστημονική διαμάχη που απασχόλησε την ακαδημαϊκή και όχι μόνο κοινότητα κατά τη δεκαετία του 2000 σχετικά με την πρόσληψη της πολιτικής και κοινωνικής κυρίως ιστορίας τη δεκαετία του 1940. Είναι προφανές ότι από την απόπειρα του Βαγγέλη Τσούκα δεν θα μπορούσε να αποουσιάζει ούτε ο ίδιος ο μετανεωτερικός, αναστοχαστικός, αναθεωρητικός ιστοριογραφικός λόγος, διαλέγεται και παίρνεται, που αποδομεί τους προηγούμενους. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω δύο επιπλέον σημεία. Πρώτα, ένα συντομότατο ιστοριογραφικό σχόλιο, την ένταξη του τόμου στη βιβλιογραφική παραγωγή και στην ιστοριογραφική συγκυρία.
Γίνεται εκτεταμένη χρήση, αν θέλετε, της διεπιστημονικότητας, τόσο ως προς την κατανόηση και την ερμηνεία των πραγματολογικών δεδομένων που δίνονται, όσο και ως προς τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς στα επιμέρους κείμενα. Όλα αυτά αποδίδουν την όσμωση της διαφορετικότητας, αλλά και τις συγγένειες που διαπιστώνουμε στη διαχείριση του παρελθόντος. Όπως ίσως γνωρίζετε, σημείο στο οποίο η έρευνα για τη δεκαετία του 1940 υστερεί, είναι η έλλειψη συγκριτικών μελετών. Διακρίνεται ένας ελληνοκεντρισμός, παρά την καινοτομία προς τη μεθοδολογία ή τη θεματική των ερευνητών και της τελευταίας γενιάς. Μελέτες του συγκεκριμένου τόμου προσπαθούν να υπερβούν και αυτό το μειονέκτημα. Και ένα δεύτερο, επιτρέψτε μου μία προσωπική αφήγηση ή αλλιώς ένα ίχνος εγωιστορίας, για να θυμηθώ ένα άλλο ιστοριογραφικό ρεύμα. Την εμπλοκή μου με το δίκτυο. Παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Νίκος. 2008, συνέδριο για το Ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη, στους πάγκους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μου ζητήθηκε να σε βοηθήσω στο σχεδιασμό ενός συνεδρίου για τα Βαλκάνια. Ένας φουριόζος βανταλκαβούκης εισβάλλει και σε 10 λεπτά μετατρέπεται το θέμα του συνεδρίου, καθώς δεν μπορούσε να διανοηθεί στην επέτειο των 10 χρόνων του δικτύου να υπάρχει ένα ακόμα διεθνές συνέδριο, χωρίς τους ανθρώπους του δικτύου. Αποτέλεσμα αυτής της επέλασης είναι ο συγκεκριμένος τόμος. Παρεμπιπτόντως, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί φέτος. Κάτι άλλο θέλω να πω πέρα από αυτό. Πέρα από τις δομές, τις κυρίαρχες αφηγήσεις και τις υποστημονικές ημί διαμάχες, υπάρχει και αυτή η διάσταση του δικτύου. Οι άνθρωποι του. Ευχαριστώ.